Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Να περάσουμε στον προπονητή του Μέγα Αλέξανδρου Χαραυγής, τον Γιώργο τον Τζέπουρα, αλλά και προπονητή στις υποδομές του ΠΑΟΚ Κύλων. Φιλόδοξος προπονητής, νεαρός. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και εσένα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Γιώργο, δεύτερη χρονιά, όχι, είναι δεύτερη φορά μάλλον στη Χαραυγή φέτος, έτσι? Ναι, δεύτερη φορά. Ήμουνα και πριν δύο χρόνια στην ομάδα. Μετά πήγα για ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ Κύλων και ξαναγύρισα φέτος. Η διαδρομή σου αυτή ως τώρα είναι ανοκόμη. Ανοκόμη, Χαραυγή και ΠΑΟΚ Κύλων. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες μέχρι τώρα που έχω προπονήσει. Κάποια χρονιά που θα θυμάσαι σαν την καλύτερη χρονιά, στην μικρή αυτή ως τώρα καριέρα σου στην προπονητική? Ναι, τα δύο τελευταία χρόνια μου στην Ανοκόμη ήταν πολύ, πολύ καλές χρονιές. Όπως και όλες βασικά, δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιο, γιατί είμαι 6 χρόνια στο χώρο. Και τα 6 χρόνια έχω περάσει πολύ καλά σε όποιες ομάδες ήμουνα. Αλλά σαν πιο πετυχημένες θεωρώ, σαν βαθμό δυσκολία, στην Ανοκόμη τα δύο χρόνια στο Β' τοπικό και την πρώτη χρονιά στη Χαραυγή που ήμουνα. Και ένας νεαρός προπονητής, πόσο χρόνο είσαι? Στα 29 έχω. Άρα έχεις φιλοδοξίες, έχεις όνειρα, έχεις στόχους. Θες να μας πεις τις φιλοδοξίες σου, πού θες να φτάσεις και οι στόχοι σου, έτσι προσωπική? Ναι, ναι. Ξεκίνησα μικρός, από τα 23. Ήθελα να μπω στο χώρο. Πάντα μου άρεσε η προοπτική της προπονητικής. Δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο πέρα από τις υποδομές μέχρι τα 12-13. Μετά ασχολήθηκα με τον κλασικό αθλητισμό, με τον στίβο, με τον πρωταθλητισμό. Αλλά πάντα είχα το μικρόβιο του ποδοσφαίρου, πάντα είχα την τρέλα της προπονητικής και είπα ότι θα ασχοληθώ κάποια στιγμή με την πρώτη ευκαιρία και χαίρομαι πάρα πολύ που ζω όλα αυτά. Και σίγουρα δεν θες να σταματήσεις, είσαι μικρός. Δεν θέλω, ασχολήθηκα και γι' αυτό μπήκα στο χώρο που λένε θα χορέψω και θέλω να το κάνω με όποιες δυσκολίες κι αν υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Εντάξει, βήμα-βήμα. Ξεκίνησα από το γάμα τοπικό, αυτό είναι το θετικό. Δύο χρόνια στο γάμα τοπικό, δύο στο Β, τώρα τρία χρόνια στο Α. Εντάξει. Και παρόλο του νεαρού της ηλικίας σου, συγκροτημένος στις απόψεις σου και δεν θα αναφέρω βέβαια την ομάδα, πριν λίγο διάστημα είχες και μία πρόταση από γάμα εθνική. Έτσι, ομάδα γάμα εθνικής, εδώ της κοντινής περιοχής. Ναι, σίγουρα όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί αυτά τα χρόνια με κάνει χαρούμενο, γιατί αρκετές ομάδες με έχουν πάρει τηλέφωνο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Νόμιζες ότι δεν έπρεπε να κάνεις αυτό το βήμα τώρα, στη συγκεκριμένη στιγμή? Δεν ήσουν εσύ έτοιμος, ήθελες, έβαλες άλλο προγραμματισμό? Ναι, δεν ήταν θέμα ετοιμότητας δικιάς μου. Ήμουν έτοιμος, απλά δεν ήθελα από τη στιγμή που έχω δεσμευτεί σε μια ομάδα και τα πράγματα φέτος δεν είναι τόσο καλά. Όχι από άποψη αποτελεσμάτων, όχι από κάποια άλλη άποψη. Θέλω να τελειώσω τη χρονιά αξιοπρεπώς. Το στόχο που έχουμε βάλει εκεί με τα παιδιά και εντάξει, ό,τι καλύτερο έρθει από το καλοκαίρι. Πάμε και στη Χαραυγή. Η πορεία της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη στον πρώτο γύρο. Και το υλικό έχει και ποδόσφαιρο παίζει. Για βλέπουμε τα αποτελέσματα, αν θα χάσει στις λεπτομέρειες. Ακόμα θα μιλήσουμε και στο προχθεσινό το μάτς 1-0. Όλα τα μάτς χάνονται στις λεπτομέρειες. Τι νομίζεις ότι έφτιαξε? Καταρχήν η χρονιά ξεκίνησε λίγο στραβά από την αρχή, τον Αύγουστο, που αργήσαμε λίγο να μαζευτούμε σαν ομάδα, να οργανωθούμε. Αλλά εντάξει, έγινε στα τέλη Αυγούστου, μαζευτήκαμε, ξεκίνησαμε να δουλεύουμε με τα πιστεύω τα δικά μου και με το υλικό που έχω στα χέρια μου. Τα αποτελέσματα δεν ήρθαν ακόμα, γιατί περιμένουμε κάποια πράγματα να δούμε βάσει του υλικού, βάσει των προσωπικότητων που έχει η ομάδα. Γιατί να μην πω ονόματα τώρα, αλλά όποιο γνωρίζει τα πράγματα, η ομάδα διαθέτει πάρα πολύ καλού παίχτε, έμπειρου. Ακόμα και οι μικροί είναι ικανοί να βοηθήσουν. Αλλά μέχρι τώρα δεν μα έχει βγει αγωνιστικά, τουλάχιστον βαθμολογικά. Και μα κρατάει λίγο πίσω και είναι και στεναχωριά γι' αυτό, γιατί τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ. Το μόνο που με κάνει χαρούμενο φέτος και ειλικρινά είμαι εκεί, ότι σε κάθε προπόνηση έχω 18-20 άτομα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ίσως να βγαίνουν τα αποτελέσματα, γιατί η εκπομπή βρέθηκε στο μάτς με την Κοζάνη και πραγματικά ήταν, αν δεν ήξερε τη βαθμολογία ή αν μάθαινε κάποιος, ερχόταν κάποιος και έλεγε ότι παίζει η πρώτη ομάδα με την πρώτη τελευταία,
έτσι. Δεν θα το πίστευε, γιατί και πραγματικά στάθηκε καλά στο γήπεδο, αλλά και με το υλικό που έχει. Εσύ πιστεύεις ότι κάπου παίζει ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι? Εντάξει, σίγουρα με την Κοζάνη, ναι, δεν περιμένεις, ας πούμε, όταν παίζει με ένα φαβορή. Εγώ πάντα περιμένω, είτε είναι η Κοζάνη, είτε οποιοδήποτε, με όποιον παίζουμε, πάντα θέλουμε να... Όλοι θέλουν να κερδίσουν, εντάξει, δεν υπάρχει άλλο στόχος. Αλλά σας είπα τώρα λίγο οι συγκυρίες, δεν θέλω να τα ρίχνω στην τύχη, γιατί εντάξει, σίγουρα είναι και αυτό ένας παράγον που σε βοηθάει ή σε ρίχνει. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω σε αυτό που βλέπω, σε αυτό που έχουμε. Η δουλειά γίνεται καθημερινά και σας το ξαναλέω, είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά, γιατί είναι εκεί, ακόμα και στα δύσκολα τώρα. Και αυτή είναι η μαγκιά για μένα, ότι όταν κάποια ομάδα δεν πάει καλά, μένει λίγο πίσω για κάποιους λόγους, ενώ ξεκινήσαμε λίγο με άλλες βλέψεις, η μαγκιά είναι να στηριχτεί από όλους και από τη διοίκηση και μεταξύ μας και στο τέλος να καταφέρουμε να σωθεί η χρονιά, να σωθεί η ομάδα αξιοπρεπώς και στο κύπελο είμαστε ημιτελικά, να πετύχουμε και αυτό το στόχο, αν μπορέσουμε να προκριθούμε στο τελικό. Ναι, είναι μεγάλο κίνητρο για μένα και για τα παιδιά και το περιμένουμε αυτό το μάτς. Και όπως είπες, Γιώργο, ότι η ομάδα δεν είναι και στα καλύτερα της, όχι βαθμολογικά, γιατί είπαμε αγωνιστικά. Ναι, αγωνιστικά. Βλέπω ένα καλό κλίμα, ναι, στην ομάδα και μεταξύ των ποδοσφαιριστών, αλλά και η διοίκηση είναι κοντά σου. Ναι. Και ο πρόεδρος, ο Κοντοζίδης, ο Δημήτρης, είναι εντάξει. Αυτός είναι ο λόγος και εγώ που πήγα στην ομάδα. Όλο το κλίμα γενικά. Μας αγκάλιασαν από την αρχή τα παιδιά και μακάρι στο τέλος να. Και για αυτούς, αλλά και για εμάς που παλεύουμε καθημερινά μέσα στο γήπεδο να. Δηλαδή να χέσει ο τέλος του. Η βελτίωση είναι κάτι το φυσιολογικό και κάτι που περιμένεις σίγουρα. Δεν το περιμένω κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Αλλά ειλικρινά πιστεύω πολύ σε αυτό που. Και γι' αυτό είμαι εκεί και γι' αυτό πιστεύω έρχονται και οι ποδοσφαιριστές εκεί. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές θέλουν ένα κίνητρο. Αν και αυτοί ήταν αδιάφοροι, δεν υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε όρεξη, δεν θα έρχονταν και προπόνηση. Κακά τα ψέματα τώρα, δεν υπάρχουν πολλές ερασιτεχνικές ομάδες που έχουν 20 άτομα στις προπονήσεις τους. Η ομάδα τώρα το Δεκέμβριο ενισχύθηκε. Η ομάδα ενισχύθηκε. Θέλαμε 2-3 παίχτες. Ήρθε ένας, ο Γκέτσιος, ο Δημήτρης από την Καλατινή. Τρομερός. Έμπειρος παίχτες. Πάρα πολύ καλό παιδί καταρχήν και πάρα πολύ καλός παίχτης. Ευελπιστούμε στη βοήθειά του. Και έχει κουμπώσει ήδη με την ομάδα. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του που δεν χρειάστηκε χρόνο να προσαρμοστεί και πιστεύω σε συνδυασμό με τα άλλα τα παιδιά που καθημερινά είναι εκεί. Είπες ότι το στόχο μας. Είτε παίζω με την Κοζάνη, είτε παίζω με μια ομάδα οποιαδήποτε άλλη, θέλω να κερδίζω. Πού πιστεύεις ότι το μάτς χθες, γιατί ήταν μια αγχωτική νίκη για την Κοζάνη. Ναι, ήταν αγχωτική. Χαραβίκα, το μάτς το κυνήγησε με όσες δυνατότητες και όσες δυνάμεις είχε. Εννοείται ότι με το υλικό που έχεις πάντα πιστεύεις ότι θα κάνεις κάτι καλό σε αυτά τα μάτς και για εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα παιχνίδια, κακά τα ψέματα, και οι ποδοσφαιριστές εννοείται. Καμιά φορά με κάποια υποδιέστερη ομάδα μπορεί να δώσουν λίγο, να είναι πιο χαλαρή, αλλά στα δυνατά τα παιχνίδια ανταποκρίνονται. Είναι και το κίνητρο διαφορετικό. Και στα δύο μάτς με την Κοζάνη δύσκολα, και στα δύο 1-0 χάσαμε πολύ δύσκολα. Η Κοζάνη έκανε 2-3 τελικές και στα δύο παιχνίδια. Όπως και το μάτς με τα Καραγιάννη χάσαμε στο τέλος δύσκολα. Αλλά προχθές πιστεύω κρίθηκε το γκολ που φάγαμε ήταν τυχερό. Γιατί κόντρα στον αμυντικό μου και πήγε η μπάλα στην τεστία μας. Κάνανε άλλη μια φάση από λάθος δικό μας ατομικό, αλλά και εμείς είχαμε μια-δυο ευκαιρίες, όχι πολλές. Αλλά το πιο δίκαιο αποτέλεσμα για μένα ήταν η ισοπαλία. Ναι, ότι στάθηκε η τακτικά ομάδα. Πιστεύω σταθήκαμε έως τέλεια. Γιατί αυτά που κάναμε, που δείξαμε και που ζητήσαμε, τα πετύχαμε. Και ξέρω, άμα δεις τα παιχνίδια τα δικά σου στον πάγκο με την Χαραβή και πέρυσι με την Κοζάνη το 1-1 είχε σοφαριστεί η ομάδα στο 85 αλλά και με το πότε ήταν, 90 καθυστερήσεις πρέπει να ήταν, ναι, και, αλλά και με την ΑΕΠ θυμάμαι στα με ανατροπή κέρδισε η ΑΕΠ, δηλαδή πραγματικά όλα τα παιχνίδια με σένα στον πάγκο είχαν βγει αυτά με τα λογικά φαβορί, δεν τα παρατάει. Δεν τα παρατάμε. Αυτή είναι η λογική μου. Έτσι έχω μάθει και από μικρός. Δηλαδή, αν και έκανα ατομικό άθλημα, δεν έχω μπει από μικρός στα ομαδικά αθλήματα. Η λογική μου ήταν αυτή. Πάντα να εξαρτώνται τα αποτελέσματα από εμάς, όπως και το ατομικό μου άθλημα ήταν τέτοιο που δεν μπορούσα να περιμένω κάτι από κάποιον άλλον. Έτσι, η λογική μου αυτή είναι και στην ομάδα που είμαι τώρα και σε όποια ομάδα είμαι, να δημιουργούμε εμείς τις καταστάσεις για να κερδίζουμε και όχι να περιμένουμε από την τύχη ή από άλλους να. Σίγουρα, όταν παίζεις με ομάδες
που πρωταγωνιστούν, όπως είναι η Κοζάνη, όπως είναι η ΑΕΠ. Θες και την τύχη μαζί σου, αλλά ναι, και τακτικά πειθαρχημένη είναι η ομάδα και τα λοιπά. Θες πολλά μαζί για να πετύχεις. Η ομάδα, είπαμε, δεν ήταν η αναμενόμενη πορεία. Ωστόσο, από εδώ και πέρα υπάρχουν κάποια παιχνίδια. Τι περιμένεις, τι έρχεται το παιχνίδι με τον Ηρακλή? Με τον Ηρακλή που τελεμάει στο Σάββατο, ναι, πάλι εντός έδρας παίζουμε. Κοιτάξτε να δείτε, όσο μένουμε πίσω, τα πόδια γίνονται πιο βαριά. Το άγχος μεγαλώνει λίγο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ναι, και μάλιστα, ειλικρινά. Γιατί το θέλουμε. Τώρα, άμα στο τέλος δεν βγει, εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι. Παίζεις με μια ομάδα όπως είναι η Κοζάνη, όπως είναι η ΑΕΠ, και λες, αν πάρω κάτι, θα είναι. Δηλαδή, με αυτά τα παιχνίδια, οι ομάδες, τα outsider, μόνο να κερδίσουν. Έχουν και όχι να χάσουν. Εδώ έρχεται το αντίθετο, όταν έρχονται τώρα παιχνίδια όπως είναι με ισοδύναμες ομάδες, με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Ηρακλής. Ναι, γιατί πιστεύω ότι. Εκεί πρέπει το άγχος μεγαλώνει. Έτσι. Μεγαλώνει, γιατί θέλουν και έχουμε τους ίδιους στόχους. Όχι ότι προχθές. Και η Κοζάνη προχθές είχε το στόχο του πρωταθλήματος. Εμείς έχουμε το στόχο της παραμονής. Δηλαδή υπάρχει πάλι στόχος. Απλά τώρα από εδώ και πέρα πιστεύω δεν θα συγχωρούνται άλλες απώλειες βαθμών. Θα πονάει ό,τι αφήνουμε πίσω. Με τους ίδιους στόχους, τι εννοώ, ότι όταν παίξεις με μια μεγαλύτερη, δυνατότερη ομάδα, περιμένεις την ομάδα. Ενώ όταν θα παίξεις με μια ισοδύναμη, πρέπει να δημιουργήσεις. Εκεί ναι, είναι η διαφορά. Αυτό και εκεί ήθελα λίγο να σταθώ, γιατί γενικά έχει παρεξηγηθεί λίγο αυτό όλο, ότι και καλά με τις μεγάλες ομάδες. Κλείνεσαι. Δεν είναι ότι κλείνεσαι, απλά εντάξει, αλλάζει. Προσαρμόζει διαφορετικά. Το κάθε μάτς για μένα, τουλάχιστον εγώ έτσι λειτουργώ. Άμα παίξω με την Κοζάνη, θα δουλέψω με τη βάση το τι υλικό έχει η Κοζάνη. Τα Καραγιάννη είναι διαφορετικά. Με το Ηρακλή τώρα διαφορετικά. Με την επόμενη ομάδα διαφορετικά. Διαβάζει τον αντίπαλο, Γιώργο? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθομαι, ασχολούμαι, βλέπω δηλαδή. Και μιλάω πολύ με τους παίχτες μου για αυτό το κομμάτι. Και πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε αρκετά καλά σε αυτόν τον ρόλο, γιατί. Τους δίνουμε πολλές πληροφορίες με τον συνεργάτη μου, να το πω και αυτό με τον Μπάρη, τον Μιχαηλίδη, γιατί είναι και αυτός στην ομάδα και με βοηθάει πάρα πολύ, και εμένα και τα παιδιά. Γυλάει καλά η συνεργασία με τον Μπάρη. Ναι, πάρα πολύ, εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Και πιστεύω ότι τους δίνουμε τις κατάλληλες πληροφορίες και περιμένουμε τα αποτελέσματα τώρα, γιατί η δουλειά γίνεται. Θα περάσουμε και λίγο γενικά. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα γενικά, σε γενικές γραμμές? Είπαμε, εντάξει, δυο τα φαβορί. Ναι, κακά τα ψέματα, εντάξει. Τώρα η Κοζάνη και η ΑΕΠ Καραγιάννη είναι τα δύο φαβορί. Στο μεταξύ τους μάτς θα κρυφτεί. Έτσι πιστεύεις ότι θα κρυφτεί, ναι, μεταξύ τους? Νομίζω η δυναμικότητα είναι αρκετά. Είναι τρία γκρουπ. Είναι τα Καραγιάννη και η Κοζάνη το ένα γκρουπ. Ο Μακεδονικός και τα Σέρβια που κάνουν εξαιρετική πορεία και φέτος έχουν σωθεί και μαθηματικά, πιστεύω. Και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα παλέψουμε για τη σωτηρία. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι πραγματικά η μάχη του Στισανό θα κριθεί σε αυτήν την. Εντάξει, βάσει την αμυγότητα των ομάδων και όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, αυτό έχει δείξει. Κοίταξε τι γίνεται όμως. Βλέπουμε τώρα στο δεύτερο γύρο, σίγουρα όσο πάμε προς το τέλος, τα δυο τα φαβορί, να βαραίνουν και τα πόδια. Ναι. Κοντινό παράδειγμα το δικό σου με την Κοζάνη, με τη Χαραυγή. Η ΑΕΠ με το Βατερό. Λες, υπάρχει, αλλά όπως θα συμφωνήσω εγώ, ότι είναι μεγάλη διαφορά, αλλά παραμονεύει ο κίνδυνος το να σκοντάψει. Σίγουρα, αν δεν προσέξουν, παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος, αλλά η ποιότητά τους για μένα είναι μεγάλη. Ναι. Βέβαια, και εγώ που έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, είναι δύο ομάδες διαφορετικές. Η Κοζάνη μοιάζει πιο νεαρό σύνολο. Πιο νεαρό σύνολο και πιο δεμένη ομάδα. Πιο δεμένη, όχι πειθαρχημένη, δεν θέλω να δικήσω και την ΑΕΠ. Φαίνεται λίγο πιο αποτελεσματική. Είναι πιο έμπειρη. Έχει παίκτες, έχει μονάδες. Σαν μονάδες η ΑΕΠ είναι κλάση ανώτερη. Απλά εντάξει. Και μα και ξέρω, είναι ένα μάτς δικό τους. Η διαφορά τους είναι ένα μάτς μέσα στην ΑΕΠ. Αλλά και η Κοζάνη στα δύο μάτσα μεταξύ τους έδειξε ικανή να κερδίσει και τα πήρε και τα δύο. Έτσι. 2-1 κύπελο που έπαιξε για ένα σοφρατάκι. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Χαίρομαι και για την ομάδα του χωριού μου που ξεκίνησα, την Άνω Κόμη. Ναι. Γιατί βλέπω ότι πρωταγωνιστεί στο Β' τοπικό. Μακάρι τα παιδιά να τα καταφέρουν να ανέβουν στο τέλος. Είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία. Όλοι οι Ιαννοί, το Βελβεντό, η Άνω Κόμη. Τώρα την Κυριακή έχει το μάτς με την Ιαννή εντός. Γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί από τον κύριο Μαυροδήμο και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και τα παιδιά τη διοίκηση Άνω Κόμη που
να τους ευχαριστήσω και δημόσια που το καλοκαίρι στο μεταξύ μας μάτς του Κυπέλλου με βράβευσαν για την προσφορά μου και τα 4 χρόνια που συνεργαστήκαμε. Και μακάρι να καταφέρει να ανέβει, γιατί είναι ένα χωριό που έχει θέληση, έχει κόσμο. Ανθρώπους που ασχολούνται. Έχει ανθρώπους που ασχολούνται. Τώρα έχει και το γήπεδο που, αν γίνει το άλλο, το μεγάλο το γήπεδο, πιστεύω η δυναμική της θα ανέβει πάρα πολύ της Ανοκόμης. Και μακάρι να τα καταφέρει. Και Γιώργο, ξεκίνησε με χαμηλά την μπάλα που λέμε, χαμηλούς τόνους, και βλέπεις, ας πούμε, σιγά σιγά βγαίνει μπροστά, παρουσιάζει καλό σύνολο. Παρουσιάζει, γιατί σας είπα, έχει έδρα. Τόσα χρόνια η ομάδα ήταν δεξιά και αριστερά. Αλλά τώρα με την έδρα πιστεύω. Θυμάμαι, ήταν το παράπονο. Είναι το χωριό σου, έτσι. Ήταν το παράπονο ετών το γήπεδο. Φώναζε και τότε η διοίκηση, αλλά και τώρα. Μακάρι τα παιδιά να. Για όλη την περιοχή εκεί πέρα είναι θετικό και για όλες τις ομάδες να έχουν γήπεδο. Γιατί βλέπω και απ' την άλλη, πολλές ομάδες αδιαλύονται και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και σιγά σιγά. Δηλαδή, στο Β' τοπικό, 4 ομάδες τα έχουν παρατήσει. Αυτό θα σε... Στο Α' τοπικό, φέτος, αντί για 16 ομάδες, έχουμε 14. Εντάξει, είναι. Δεν είναι ότι καλύτερο. Βλέπουμε ένα κουτσουρεμένο πρωτάθλημα στον πρώτο όμιλο τουλάχιστον εκεί που είναι ακόμη. Αποχώρησαν 3 κρανίδια. Οι Αυλές και τα Πετρανά. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα. Και το Α' τοπικό το πρωτάθλημα διεξάγεται με 14 ομάδες φέτος, ενώ πάντα είχε 16 ομάδες. Με την Γάμα Εθνική παρακολουθείς, βλέπεις τις ομάδες μας. Πάντα, ναι, τα βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερα, ειδικά για το Μακεδονικό Βούφα που μακάρι οι άνθρωποι να πετύχουν το στόχο τους. Είναι πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Δηλαδή, η περιοχή μας το έχει ανάγκη αυτό. Να πρωταγωνιστεί μια ομάδα σε μεγαλύτερα σαλόνια. Γιατί δεν μας αξίζει όλο αυτό που έχουμε σαν περιοχή. Πραγματικά. Γιατί πρέπει να έχουμε κίνητρο όλοι μας. Και οι ποδοσφαιριστές οι μικροί και εμείς σαν προπονητές να βελτιωθούμε. Όταν έχεις μια ομάδα σε μια κατηγορία Α, Β, Εθνική, Γ, έστω, έχεις ένα κίνητρο να. Μεγαλώνει και το κίνητρο το δικό σου και των παιδιών. Έτσι. Όλων. Και των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Και μακάρι η ομάδα του Φούφα να πετύχει και για την ομάδα της Χιάτζης θα σας χαίρομαι, γιατί σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο φαίνεται ότι βρίσκει τα πατήματά της και δείχνει βελτιωμένη. Αγωνίζεται αξιοπρεπέστατα. Πέραν του που είσαι προπονητής του Μεγαλέξανδρο, είσαι και αρκετό καιρό, χρόνια, δεν ξέρω. 5 χρόνια. 5 χρόνια στις υποδομές του ΠΑΟ Κύλων. Ποιο τμήμα προπονητής είσαι φέτος? Φέτος έχω το K10, το τμήμα. Έχω 25 παιδάκια. Για 5η χρονιά ουσιαστικά τα ίδια παιδάκια έχω. Για 5η-4η χρονιά. Τα μεγαλώνουμε που λέμε. Πόσα παιδιά έχει το τμήμα σου? Το τμήμα μου έχει 25 παιδάκια. Όλη η Ακαδημία φέτος έχει γύρω στα 200 παιδάκια. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από όλους τους προπονητές. Και φαίνεται, πιστεύω. Είχες και το αγωνιστικό μία χρονιά πέρυσι. Ναι, πέρυσι ήμουν και στην αντρική ομάδα. Που... Ένα χρόνο κράτησε. Ναι, ένα χρόνο. Ναι. Πιστεύεις. Γιατί δεν συνεχίστηκε, γιατί πιστεύεις ότι κάπου διακόπηκε αυτή η συνεργασία? Εννοείσαι στον ΠΑΟ Κύλων, έτσι. Εντάξει, είναι ξεχωριστό το κομμάτι των ακαδημιών με του αντρικού. Και εντάξει, μίλησαμε με τον Γιάννη, δεν βρήκαμε λύση για το θέμα του αντρικού, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό, γιατί στο θέμα των υποδομών όλα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και το αντρικό εννοείται είναι σε καλό επίπεδο. Απλά δεν βρήκαμε μια κοινή λύση. Ίσως η χημεία. Ναι, μια χημεία για το συγκεκριμένο. Το αγωνιστικό, το μεγάλο τμήμα. Ναι, ναι, αλλά ήταν πολύ καλή χρονιά. Ειλικρινά χάρηκα, γιατί παίξαν και αρκετά παιδάκια και σωθήκαμε αρκετά γρήγορα και είχε αίσθηση ο τέλος χρονιά. Για το τμήμα υποδομών, νομίζω ότι χρόνο με τον χρόνο και έτσι πως δουλεύουν οι ακαδημίες της περιοχής γενικά, υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει βελτίωση στις υποδομές. Μπορούν να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο? Υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και πρέπει να υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι να κατευθύνουν τα παιδάκια. Και πρώτα οι προπονητές εννοείται και οι παράγοντες. Δεν μπορούμε να πείτουμε τώρα από τα 10 χρονών, 12 παιδάκια να αποτελέσματα, γιατί βλέπουμε πολλά περιστατικά γονέων κυρίως έξω από τα γήπεδα να αμαλώνουν, να έρχονται σε αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Γιατί να κερδίσει τώρα η K10 των Κύλων, ξέρω, την K10 του Μακεδονικού, και τι θα γίνει δηλαδή? Ναι, έχουν ξεφύγει. Ναι, έχουν ξεφύγει και αυτό είναι το πιο λυπηρό από όλα. Ενώ μέσα γίνεται δουλειά, γιατί βλέπω πολλούς νέους προπονητές και είναι πολύ θετικό. Εγώ χαίρομαι πολύ που κοντά σε μένα βλέπω και το Βασίλη τον Ματζόλα, τον Βασίλη τον Καρθανάση, τον Πάρη τον Λεωνιδάκη, τον Γιάννη τον Τζιρέκα στον Κρόπ και τον Μακεδονικό τον Θωμά, τον Αργυρόπουλο. Είναι νεαρά παιδιά που θέλουμε να βοηθήσουμε τον χώρο και να
δώσουμε ένα κίνητρο και στα μικρά παιδάκια και σωστές βάσεις, να διαπαιδαγωγηθούν σωστά, να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν και το ποδόσφαιρο σωστά, να μάθουν να σέβονται τον αντίπαλο. Και δεν είναι όλα η νίκη. Εντάξει, όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, το ξέρουμε, γι' αυτό κατεβαίνουμε στο γήπεδο. Αλλά πρέπει να πούμε σωστές βάσεις. Δεν είναι ο πρώτος στόχος να κερδίσουμε. Δεν είναι ο πρώτος στόχος αυτός. Και πραγματικά, για να πάμε και στο διαφημιστικά μηνύματα, πραγματικά αυτή η σχέση προπονητού, μάλλον γονέα προπονητού και παιδιών, θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Στο τμήμα υποδομών θέλει δουλειά, αλλά εντάξει, όλα θέλουν τον τρόπο τους. Άμα είσαι ξεκάθαρος από την αρχή, θα το σεβαστούν και αυτοί, πιστεύω, και θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, όπως και έχω πετύχει κι εγώ στα κύλα αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα, στο αντρικό, εντάξει. Εμένα η λογική μου είναι και πιο μικρή ηλικία μου, με τους ποδοσφαιριστές τους πιο πολλούς έχω πολύ καλές σχέσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους στον χώρο, ποδοσφαιριστές. Αν και πολλοί μπορεί, με κατακρίνουν κάποιες φορές, άλλοι φίλοι μου, ότι να μην βγαίνεις με τους ποδοσφαιριστές, αλλά για μένα δεν με επιπτώει αυτό. Θέλω να έχω καλές σχέσεις για να. Έτσι. Και για μένα και για την ομάδα. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Που μίλησες μαζί μας, που άνοιξες. Συγγνώμη, να ευχηθώ και εγώ να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο, στις ομάδες, μακριά από τραυματισμούς, όλοι οι παίχτες, γιατί πιο πολλοί είναι και εργαζόμενοι και χρειάζονται την υγεία τους να πάει στη δουλειά τους. Και συλληπιτήρια στο παιδάκι, στο Βασίλη του Χατζηνίκου, που έχασε τον πατέρα του, γιατί το γνωρίζει προσωπικά και είναι πολύ λυπηρό το γεγονός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.